Ευχαριστούμε που μας κάνατε την τιμή σήμερα, που σκοπό η σημερινή μας συνέβρεση έχει δύο ρόλους. Πρώτος ρόλος είναι για να κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας και δεύτερο να τιμήσουμε τους αρχιτές που διακρίθηκαν το 2023 σε εθνικό αλλά και σε διεθνή επίπεδο. Δεν θα με ακρηγορήσω, θα δώσω τον λόγο στην κυρία Πρόεδρο να κάνει τη σχετική εισαγωγή. Σχετική εισαγωγή, να προχωρήσουμε, γιατί ήδη έχω καθυστερήσει μία ώρα και ίσως να έχουμε βγει λιγάκι από τα χρονικά μας όρια. Έλατε κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Είτε είστε γονείς των αθλητών μας, είτε συγγενείς, είτε φίλοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Περιφερειάρχη, κύριο Σιδέρη Βασίλειο, που μας τιμά σήμερα εδώ με την παρουσία του. Την Δημοτική Σύμβουλο Αγγελική Παναγιωτακοπούλου, η οποία είναι και πρόεδρο τη θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Έλενα Πανοβράκου, η οποία είναι υπεύθυνη επικοινωνία στον τομέα αθλητισμού και μας κάνει και αυτή την τιμή να παρευρεθεί σήμερα για την απονομή των βραβείων στους αθλητές μας. Άλλη μια χρονιά κύλησε με διακρίσεις, η μεγαλύτερη βέβαια είναι του Μάριου, ο οποίος είναι και ο γιος του προπονητή μας και βγήκε στην Ευρώπη τρίτος. Και πάλι ευχαριστούμε. Μας βοηθάτε πάρα πολύ, θέλουμε να συνεχίσετε να μας στηρίζετε. Ο αγώνας είναι πολύ μεγάλος και ιδιαίτερα των παιδιών αυτών. Και χρειάζεται βοήθεια από όλους, από γονείς, από τοπικούς φορείς. Θα πρέπει λίγο να ανοίξουν όλοι τα μάτια τους και να δουν ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να παλεύουν πλέον μόνα τους. Δεν μπορεί να σου φέρουν διακρίσεις και εσύ να έχεις κλειστά τα μάτια. Ωραία είναι όλα τα πολιτικά και στηρίζουμε και τους μεν και τους δε, αλλά επί της ουσίας θα πρέπει να γίνουν και κάποιες πράξεις. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα γίνει και μία λαχνοφόρος. Μόνο την ώρα που ρίχνουμε έτσι, έτσι, έτσι. Βλέπετε ότι δεν υποστηρίζουμε κάποιον συγκεκριμένο, μοιραζόμαστε και δεξιά και αριστερά, αρκεί τουλάχιστον να είναι και δίπλα μας έτσι. Ας κάνει ο καλύτερος το καλύτερο έργο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη λαχιοφόρο αγορά που θα έχουμε. Έχουν μοιραστεί στα τραπέζια σας εγκαταστάσεις με τα δώρα. Θα σηκωθούν σε λίγο τα παιδιά να σας μοιράσουν και λαχνούς. Είναι έναντι 1 ευρώ ο κάθε λαχνός. Όποιος μπορεί, ό,τι μπορεί. Θα ήθελα λίγο πριν τη λαχιοφόρο να ξεκινήσουμε τις απονομές, γιατί θέλουμε να είναι εδώ ο αντιπεριφερειάρχης μας και επειδή έχει αρνημένες υποχρεώσεις, θα πρέπει να φύγει. Οπότε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την βράβευση. Να ξεκινήσουμε με του Μάριου Κανέλου, ο οποίος βγήκε τρίτος στην Ευρώπη. Βράβευση θα κάνει ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Σιδέρης. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι όταν βλέπω τόσα μικρά παιδιά να είναι σε ένα άθλημα. Αυτό σας το λέω από την εμπειρία μου που είμαι πρόεδρος στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Εκτός από την ιδιότητα την πολιτική, έχω και εγώ μεγάλη σχέση με τον αθλητισμό. Δεν σας κρύβω ότι ο Νίκος ήταν συναθλητής μου. Κάναμε αποστάσεις
το 1980-90 περίπου. Αργέας. Εγώ στο Διομήδη. Δεν ξέρω τώρα που έχουμε αδυνατήσει. Δεν σας κρύβω, χαίρομαι όταν βλέπω αυτά τα παιδιά. Αυτό κάνουμε και στο ποδόσφαιρο και δώστε βάση στην ανάπτυξη. Φίλε Νίκο, κυρία Πρόεδρε, οι υπόλοιποι του Δημοτικού του Συμβουλίου του Συλλόγου τα εκβοντώ, δώστε βάση στην ανάπτυξη στα παιδιά. Αυτή είναι το μέλλον μας και εμείς θα κάνουμε, μου έχετε στείλει κάποιο αίτημα, θα το προωθήσω στον Περιφερειάρχη. Πιστεύω να είναι θετική εισήγηση, γιατί θέλουμε όλα τα σωματεία να τα στηρίξουμε, να τα βοηθήσουμε, γιατί ο αθλητισμός είναι το μέλλον. Μέσα στον αθλητισμό, παιδιά, κάποιοι θα γίνουν πρωταθλητές, κάποιοι όμως θα κοινωνικοποιηθούν, θα κάνουν πολύ καλές παρέες και δυνατές, με δυνατούς ισχυρούς συνδέσμους. Αυτά τα παιδάκια που βλέπετε εδώ, θα τα βλέπετε αύριο να κυκλοφορούν έξω μαζί, μία μπουνιά, μία χυμνία, μία σύνθεση. Αυτό είναι ένα ωραίο μπουκέτο, να το βλέπουμε, γιατί ο αθλητισμός έχει πολλές στενές σχέσεις μεταξύ τους. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Κυρία Άτζη, κάνω και εγώ την πρόταση. Ο μικρός πρέπει να πάρει τη δάδα. Ναι. Είναι στην Αργολίδα. Εδώ στα τα παιδιά τα δικά μας στην Ένωση που πήραν τρίτη θέση στο Πανελλήνιο. Είναι στην Αργολίδα ο κορυφαίος διακριθής αθλητής για το 23. Για αν θέλετε και την περιφρά μου θα το ζήσω. Εντάξει. Καλή επιτυχία, παιδιά, σε αυτό που κάνετε. Καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Είναι Θέλη, πού είναι? Εδώ είστε. Καλή χρονιά, παιδιά. Καλή χρονιά. Όσο αφορά τη λαμπαδινοδρομία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Παρίσι, είναι να διαλεχθούν 4 άτομα. Ελπίζουμε ότι ο ένας θα είναι ο Μάριος, γιατί όντως, όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης μας, είναι το παιδί που έχει νομίζω και τη μεγαλύτερη διάκριση. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει βέβαια η κυρία Αγγελική Παγιωτακουπούλου, που είναι δίπλα στο Δήμαρχο και προωθεί με ακεραιότητα, με εντυμότητα, γιατί τη διακατέχουν και όλα αυτά, αυτές οι αρετές σήμερα. Και μακάρι να πάνε όλα καλά και να καμαρώσουμε το Μαριάκο και εκεί. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι για τις διακρίσεις του Κανέλου, του Μάριου και του Φώτου Ράιδου, έχουν εισαγωγή και σε ΑΕΗ, στα πανεπιστήμια, μεμοριοδότηση άνευ εξετάσεων, δηλαδή αυτά τα παιδιά θα περάσουν όταν έρθει η ώρα σε όποιο πανεπιστήμιο θέλουν. Αυτό το λέω για τους μικρότερους αθλητές, ότι είναι άλλο ένα δέλεαρ εκτός από τις διακρίσεις και κάποιοι μπορεί να θέλουν να γίνουν πρωταθλητές και να συνεχίσουν, ακόμα και για τα πανεπιστήμια τους. Για να μην μακριλογώ, να συνεχίσω με τη δεύτερη απονομή, για τον Φώτη το Ράιδο, ο οποίος είναι τρίτος πρωταθλητής Ελλάδος. Την απονομή θα κάνει η Παναγιωτακοπούλου. Σας μεταφέρω το χαιρετισμό του δημάρχου μας, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν κατάφερε να είναι σήμερα εδώ. Μου είπε ότι θα είναι αρρωγός σε ό,τι σκεφτείτε να πραγματοποιήσετε. Εγώ αυτό που ήθελα να πω με πρόλογο, κύριε Σιδέρης, έχω ήδη κάνει την πρόταση. Μάλλον έχουν κάνει την αίτηση και έχω κάνει ήδη την πρόταση. Εγώ θέλω να πω ότι έχω ιδιαίτερη αγάπη για το Σύλλογο, το καταλαβαίνετε. Έχω και το παιδί μου εδώ. Εύχομαι όλα αυτά τα παιδιά να βραβευτούν κάποια στιγμή πανελλαδικώς
ευρωπαϊκός, διεθνός, να αναγνωριστούν όλα αυτά, όλες τις προσπάθειες. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και πάντα επιτυχίες. Θα συνεχίσουμε με την Ευγενία την Μπάρλα, η οποία είναι κυπελλήφος Ελλάδος Χρυσή. Την απονομή θα κάνει η υπεύθυνη επικοινωνία στον τομέα αθλητισμού, η κυρία Πανοβράκου. Στα εκβοντό κάνει πολύ σπουδαία δουλειά και οι δύο μου γη αρκετά χρόνια ήταν εδώ πέρα. Επιτυχίες σε όλα τα παιδιά και τι να πω, ο αθλητισμός χτίζει γερές βάσεις στο χαρακτήρα των παιδιών και στη μελλοντική τη ζωή. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ για την πρόσφαση και στον προπονητή και στον καθένα. Και καλή δύναμη και στις γονείς. Μια ημέρα τότε το παιδιά. Και υποφέρει και λοιπόν, συνεχίζουμε με την απονομή για την αθλήτριά μας, την Εφέλη Κυπιακούλα Ψηρογιάννη. Κυπελλήφος Ελλάδος. Την απονομή θα κάνει ένας από τους διατελέσσοντες προέδρους μας, ο κύριος Τρίχας. Σήμερα τη χαρά μας για την βράβευση των παιδιών μας το έτος 2023 τη μοιράζεται και είναι τιμή μας και ο Σύλλογος Κυπαρισίας που έχει έρθει από τόσο μακριά να μας τιμήσει. Κάναμε ήδη το πρωί μία κοινή προπόνηση, έχουμε συνεργασία εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι τιμή μας που παρευρίσκονται σήμερα όχι μονάχα προπονητής αλλά και πολλοί αθλητές οι οποίοι τιμούν με την παρουσία τους τους αθλητές που βραβεύτηκαν. Τους ευχαριστούμε πολύ και θα παρακαλέσω τον προπονητή, τον επίσημο προπονητή του Συλλόγου Κυπαρισίας, τον κύριο Αλεξόπουλο Παναγιώτη, να μας κάνει τιμή να πει δύο λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε Παναγιώτη. Έχουμε μια συνεργασία πολυετή. Έχουμε ότι θα συνεχιστεί με τα αποτελέσματα που ήδη έχουμε δει, γιατί κάθε τομέας χρειάζεται μια δουλειά μακροχρόνια και πιστεύω μέσα από αυτή τη μακροχρόνια σχέση που έχουμε έχουν αρχίσει και πηγαίνουν και τα πρώτα καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα καμπανένα. Πραγματικά η επιτυχία του Μάριου είναι και δικιά μας επιτυχία.
γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει δουλέψει με λίγους αθλητές, έχει κάνει πάρα πολύ καλή προσπάθεια, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και τον στηρίζαμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι πρέπει να είστε υπερήφανοι για αυτόν. Εγώ συγκινούμε. Πραγματικά, όταν γιατί ο Μάριος έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες και αξίζει τα καλύτερα. Δεν είμαι σε φάση να πω περισσότερα. Μ' αρέσει, συγχαρητήρια. Επειδή έχουμε έρθει και εμείς σε αυτή τη θέση και έχουμε τράψει με τον Νίκο μέσα στα τερέν, θεωρώ ότι το αξίζουν τα καλύτερα και σε όλους εσάς και στα παιδιά σας να τα στηρίζετε. Πολλά συγχαρητήρια. Έχουμε την τιμή σήμερα να βραβεύσουν τον αθλητή μας τον Μάριο τον Κανέλο και ο Σύλλογος Κυπαρισίας διαμέσου του Προπονητή του κ. Παναγίτη Αλεξόπουλου. Μάριε, τιμή μας. Ευχαριστούμε πολύ, Είναι στιγμές που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει, όπως καταλαβαίνετε. Όπως έχω ξαναπεί και πάρα πολλές φορές, ότι τέτοιες στιγμές η συγκίνηση που νιώθουμε όταν ένας αθλητής πικαιώνεται δεν μπαίνει στη ζυγαριά ποτέ με τα χρήματα. Είναι κάτι το οποίο είναι υπεράνω, είναι το συνέστημα που κυριαρχεί και αφήνει την ύλη από πίσω. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι θα κάνουμε ό,τι προσπάθεια είναι εφικτό, είναι στις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσα παιδιά μπορούμε παραπάνω. Μερικές φορές έχω σε εισαγωγικά λιγάκι παρεξηγηθεί, γιατί προσπαθώ να φέρνω την αλήθεια μπροστά στα μάτια και των αθλητών και των γονέων. Δεν το κάνω γιατί θέλω να στενοχωρήσω κάποιον, απλώς το κάνω γιατί πρέπει να βάζουμε αντικειμενικούς στόχους, οι οποίοι είναι εφικτοί και μπορεί να υλοποιηθούν. Δεν πιστεύω ότι πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα και δεν έχουμε τις δυνατότητες να τα πραγματοποιήσουμε, μπορούμε να τα βάλουμε στο πλάνο μας και να τα υλοποιήσουμε. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό καλό πιστεύω μερικές φορές να λέμε την αλήθεια και ας μας ενοχλεί λιγάκι, αλλά πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου είναι πιο επιθυμητό από το να πούμε κάτι άλλο. Θα ήθελα να κάνω και μία, να ανοίξω μία παρένθεση σε αυτά που είπε ο κύριος Αντιπετριάκης, ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς και τον κύριο Αντιπετριάκη, αλλά και όλους όσοι προσπαθούν να βοηθήσουν το Σύλλογο, και θέλω να τονίσω ότι ποτέ ο Σύλλογός μας δεν έχει δεχτεί να πάρει ούτε μία δραχμή σε προσωπικό επίπεδο. Ό,τι γίνεται, γίνεται για το καλό των παιδιών, το Δέλτα Σίγμα το γνωρίζει, πιστεύω και οι περισσότεροι γονείς το γνωρίζετε, για να βοηθήσουμε πάνω στην πραγματοποίηση της καλύτερης προπόνησης. Το Taekwondo είναι ένα άθλημα δυναμικό, έχει μπει η τεχνολογία μέσα, γι' αυτό και ζητάμε και τη βοήθεια από όποια μεριά και αν έρχεται, για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τον εξοπλισμό, τον κατάλογο, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για μία οργανωμένη και πλήρη προπόνηση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα συστήματα είναι λίγο ακριβά, όταν μιλάμε για τεχνολογία, όπως καταλαβαίνετε, και γι' αυτό ευελπιστούμε ότι θα υπάρχουν βοήθειες από όποιο σημείο και να είναι, το τονίζω, δεν κάνουμε διακρίσεις. Εμείς αγαπάμε τον αθλητισμό, δεν θέλουμε ούτε μία δραχμή να πάρουμε, ούτε ένα ευρώ να πάρουμε σε προσωπικό επίπεδο. Θέλουμε ό,τι γίνεται να κρατήσεται στο Σύλλογο σαν υλικό προπόνησης. Αυτό θέλω να το τονίσω. Γιατί πολλοί ίσως να μην γνωρίζουν τι αγώνα κάνουμε για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες.
και θέλω να το τονίσω ότι δεν υπάρχει ο Νίκος ο Κανέλος χωρίς να υπάρχει ο σύλλογος. Δεν υπάρχουν οι αθλητές μεμονωμένα, δεν υπάρχει ο πρόεδρος. Δεν... Είμαστε σύλλογος, είμαστε ενωμένοι όλοι. Κοιτάμε πρώτα το καλό των παιδιών, την προώθηση των ταλέντων και μετέπειτα να καλύψουμε τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Αλλά πρώτα ο σύλλογος και μετά η ατομικότητα. Α, χαρά μας, χαρά μου που με διακόπτει η κυρία. Ορίστε, κυρία. Μετά το αίτημά μου και το αίτημα του κυρίου Σουδέρη, μόλις πήρα τηλέφωνο από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Πολιτισμού, ο Μάριος ο Κανέλος θα είναι ο πρώτος λαμπαντιδρόμος. Ευχαριστώντας τα μέλη του Συλλόγου. Εγώ είμαι στη θέση της Προέδρου, αλλά δεν θα έκανα τίποτα αν δεν είχα τη στήριξη της, βασικά της Αντιπροέδρου, της κυρίας Περσιάνα Ράιδου, που είναι δίπλα μου, στήριξμά μου. Ό,τι και να έχω χρειαστεί, τρέχει με προσωπικό κόπο. Πολλές φορές εμείς βγαίνουμε ζημιωμένοι και οικονομικά, γιατί κοιτάμε να καλύψουμε ανάγκες, δεν υπάρχει τίποτα που να καταχράζεται ο σύλλογος. Την ταμεία μας, την κυρία Στέλλα Αγγελοπούλου, που επίσης τρέχει Νάπλιο, γιατί θέλω να σας τονίσω ότι δεν είμαστε μόνο για τον Νάπλιο, είμαστε Ένωση Αργολίδας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε για όλο τον νομό. Δεν χαρακτηριζόμαστε είτε από το Άρος είτε από τον Νάπλιο. Από όλο τον νομό. Το Σταύρο το Ραζί, που είναι μέλος του συλλόγου μας. Να κλείσω λέγοντας ότι είναι μεγάλη προσπάθεια των παιδιών, πραγματικά, όσοι μπορείτε να είστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά, είναι μεγάλη βοήθεια. Ευχαριστούμε πολύ, καλή βραδιά, συνεχίσουμε με τη μοιρασιά των λαχνών και μετά θα πούμε και για τα δώρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Η κοπή της πίτας. Λάιμο. Μπράβο δάσκαλε, μπράβο δάσκαλε. Να μην βάζει τίποτα ή θα πω εγώ. Δεν πιστεύω τι λέω για τρόλα. Όπως τα χέρια. Δεν το έκανα, τρεις φορές. Επιτυχίες, πάντα επιτυχίες. Όλα τα άλλα της χωρίς. Του Χριστού είπαμε. Χριστού θα το πάω από την προσπάθεια της Αγίας. Επέστε ότι είμαστε μια κανεδόρα της Βασιλάτου Αγγλισσίου. Η πίτα μας είναι προσφορά του σταυροπλαστείου Sweet Food. Πάμε μετά. Στον έφορο υλικού, τόσο, ας πάρει το προπονητή σε ένα μικρουλάκι. Λοιπόν, θα περάσω τώρα, θα δώσουμε τα κομματάκια που είναι ήδη κομμένα, γιατί ήταν μόλις το γουλίτι, γιατί
Το δώρο θα δούμε ποιος θα το κερδίσει και αναλόγως θα πράξουμε. Γιατί έχει σημασία τώρα. Τι να δώσουμε μια φόρμα θα έχει κοντό άμα είναι ο άλλος σαν την πρόεδρο. Δεν πάει. Ότι είσαι στο διοικητικό κομμάτι. Είναι πρώην αθλήτρια Τάικ Βοντό όμως. Είναι πρώην. Κύριο Πρότιμα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Thank you.
68. Εγώ! Α, τα
349. Είναι το να μας δώσουμε.